Μουσική διαμαρτυρία στην καρδιά του Ηρακλείου από μαθητές του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Για να διαμαρτυρηθούμε για τα αυτονόητα. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει καμία αναγνώριση των μουσικών μας σπουδών. Δεν έχουμε καθηγητές. Το κτίριό μας είναι απέσιο. Πέφτουν τα βάνια στα κεφάλια μας και ζητάμε τουλάχιστον να μας φτιάξουν κάπως το κτίριο, να μπορούμε να παίρνουμε μέσα με ασφάλεια και να μην παίζουμε πιάνο με τα γάντια. Τα κτηριακά μας ζητήματα δεν ζητάμε κάποια τεράστια αναβάθμιση. Το μόνο που ζητάμε είναι μια υποτυπώδες συντήρηση του κτηρίου μας. Απλή συντήρηση που έχει να γίνει 10 χρόνια, αν έχει γίνει καν. Και οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές μας αγνοούν παντελώς. Σήμερα η σημερινή κοινοποίηση είναι σε όλη την Ελλάδα, όλα τα μουσικά σχολεία, με διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Έτσι λοιπόν και εμείς στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου κάναμε αρχικά τα παιδιά δηλαδή και εμείς δίπλα τους στο Δήμο Χερσονήσου, Δήμαρχος Χερσονήσου, κάναμε μια πολύ έντονη διαμαρτυρία για τα κτηριακά προβλήματα που έχουμε εκεί. Μαθητές αναφέρθηκαν στα κτηριακά προβλήματα του σχολείου στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, τα οποία, όπως είπαν, υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με την αγανάκτηση να είναι μεγάλη και στο πρόβλημα της έλλειψης θέρμανσης. Ήρθαμε σήμερα με βροχή αλλά και με χιόνι, θα ερχόμασταν εδώ να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Το μουσικό σχολείο είναι στο περιθώριο. Δεν έχει καμία στήριξη από πουθενά. Παλεύει μόνο του και θα συνεχίζει να παλεύει. Εδώ τα παιδιά το αποδεικνύουν. Δεν έχουμε δει ούτε κλιματιστικά ούτε καμία στήριξη. Είμαστε χωρίς θέρμανση. Δηλαδή, τι θέλετε με γάντια να παίζουμε πιάνο? Διαμαρτυρία μεταμουσικής στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλατεία των Λιονταριών, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Ζήτησε συγγνώμη για ό,τι δεν έχει κάνει. Υποσχέθηκε για όλα τα αιτήματα αυτά που έχουμε για τη συντήρηση. Για συντήρηση και για τη θέρμανση. Για τη θέρμανση. Μας είπε εδώ και 2 χρόνια βέβαια το λέει αυτό, ότι είμαστε για τα κλιματιστικά. Ότι γίνεται μελέτη και είμαστε σε ένα πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Περιμένουμε κι εμείς αυτό. Και το μόνο που ακούσαμε σήμερα από τον Δήμαρχο ήταν ένα συγγνώμη. Μα με ένα συγγνώμη δεν λύγονται. Έτσι έχω μάθει εγώ. Το συγγνώμη δεν γίνει. Εμείς θέλουμε έργα να δούμε.